Ο μέτοχος είναι το ελληνικό δημόσιο. Ναι. Ένας οργανισμός από αυτούς, μία δέκα από αυτές, είναι η προώθηση, ξέρω εγώ, του Καλαματιανού Μαντιλιού, κάτω στην Πελοπόννησο. Λοιπόν, αυτή η δέκο απασχολεί προσωπικό, δημόσιο υπάλληλο, τον οποίο εσύ και εγώ μέσα από τις φορολογίες μας πληρώνουμε. Και βάζει το ελληνικό δημόσιο μέσα. Και λέει η Τρόικα το εξής απλό. Αυτή η κακή Τρόικα, εν πάση περιπτώσει, όπως ο κόσμος θέλει να, κλείσε μία δέκο. Μία δέκο. Κλείσε μία δέκο. Μην πουλάς ο ΠΑΠ. Μην πουλάς ταχυδρομείο. Μην πουλάς ΟΤΕ. Μην πουλάς τίποτα. Κλείσε μία δέκο για να δείξεις ότι είσαι αποφασισμένος να πάρεις κεφάλια. Για να εξοικονομήσεις πόρους, για να μειώσεις τα ελλείμματα. Δεν μπορείς να βγεις διαφορετικά. Λοιπόν, δεν μπορείς να βρεις. Εσύ και εγώ να κάτσουμε για να μας δώσουν ένα κατάλογο από τις 1810. Είμαι σίγουρος ότι με μία ματιά θα βγάλουμε τις 1500 για κλείσιμο χθες. Χθες. Mm-hmm. 1510 που σίγουρα βάζουν εμάς που μιλάμε εδώ κάθε λεπτό εκατομμύρια ευρώ μέσα. Το εγώ, Δημήτρη μου, θα σου πω κάτι. Θα σου μιλήσω πολύ ανοιχτά και μέσα από την καρδιά μου καθημερινά και από το ρεπορτάζ που διαβάζω σε εφημερίδες και βλέπω σε τηλεοράσεις και από τα blogs και από τον κόσμο που συζητάω και μιλάω με απλό κόσμο και το ξέρεις πολύ και από τις συζητήσεις που κάνουμε εδώ στην εκπομπή, φτάνω σε δύο συμπεράσματα τα οποία τα θεωρώ ασφαλή και είναι ασφαλή. Πρώτον, ότι η Ελλάδα μας, η πατρίδα μας, δεν χρειάζεται ηγέτες οι οποίοι να φοβούνται τις επόμενες εκλογές, να παίρνουν όλα τα πολιτικά ρίσκα και να κάνουν πολιτική με τσαμπουκά. Και δεύτερον, ότι και οι Έλληνες, όσο περνάει ο καιρός, αποβάλλουν από πάνω τους αυτό το κομματικό κατεστημένο και οι Έλληνες αρχίζουν να θέλουν πραγματικά ηγέτες που δεν φοβούνται και δεν τους αφορούν οι επόμενες εκλογές. Θα μου πεις τώρα πώς μεταφράζεται αυτό, γιατί μπορεί να φτάσουμε και σε επικίνδυνα συμπεράσματα. Δεν ξέρω. Ας βρουν έναν τρόπο. Ας βρουν έναν τρόπο. Μη μας φέρνετε, σταματήστε επιτέλους να μας φέρνετε ηγέτες οι οποίοι φοβούνται τις επόμενες εκλογές, οι οποίοι φοβούνται τις επόμενες κάλπες. Βλέπουμε ποια είναι τα αποτελέσματα. Όλα αυτά έχουν γυρίσει μπούμεραγκ, όχι σε αυτούς. Γιατί αυτοί τη μία τετραετία φεύγουν, την άλλη τετραετία έρχονται. Όλα αυτά, όλη αυτή η πολιτική δειλία που επιδεικνύουν λόγω του φόβου της κάλπης, όλη αυτή έρχεται μπούμεραγκ επάνω μας και όχι επάνω τους. Ο λόγος είναι. Επειδή ακριβώς είμαστε Έλληνες και επειδή κάτι έχουμε κρατήσει και από τους αρχαίους Έλληνες και επειδή και οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ένα πολύ καλό γνώθι σε αυτό, είχαν πει το παν μέτρον άριστο. Είναι αρχαιοελληνικότατο, αλλά ελληνικότατο. Βεβαίως. Αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες από τότε, αλλά και οι σημερινοί Έλληνες, οι νέοι Έλληνες, δεν έχουν μέτρο. Από το ένα άκρο λοιπόν, εκεί που πηγαίναμε και ψηφίζαμε όλοι και τους υπουργούς και τους βουλευτές, γιατί θα διόριζαν τα παιδιά μας στο δημόσιο, τώρα που αυτό δεν μπορεί να γίνει, έχουμε περάσει στο άλλο άκρο. Μα δεν πάμε να ψηφίσουμε καθόλου δηλαδή. Έτσι. Σχεδόν ένα στους δύο δεν πήγε στις τελευταίες εκλογές, στις δημοτικές κιόλας. Ναι. Αυτό λοιπόν, επειδή οι Έλληνες μας ήξεραν καλά, τη φύτρα είμαστε, είμαστε ένας λαός δυστυχώς που δεν έχει μέτρο. Από τη στιγμή που έπαψαν οι βουλευτές να μπορούν να διορίσουν το παιδί μας, πάψαμε και εμείς να έχουμε ενδιαφέρον για αυτούς. Και για το σύστημα όμως. Και για το πολιτικό σύστημα. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν ψηφίζαμε ή δεν έπρεπε να ψηφίζουμε γιατί ρουσφετολογούσαμε ή γιατί μας διόριζαν. Έπρεπε να ψηφίσουμε γιατί έπρεπε να έχουμε τη δημοκρατία η οποία λειτουργεί και βασίζεται πάνω στις εκλογές. Από εκεί ξεκινάει. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Μα δεν είπε κανείς να μην κάνουμε εκλογές. Δεν είπε κανείς να φέρουμε, φέρουμε χούντα στη χώρα μας. Επειδή ακριβώς απαξιώθηκε τώρα όμως όλο αυτό το σύστημα, περάσαμε ακριβώς στο άλλο άκρο. Χρειαζόμαστε αλλαγές στο σύνταγμά μας, Δημήτρη. Πρέπει επιτέλους να αφήνουμε αυτούς που εκλέγουμε εμείς τους εκλέγουμε. Και δεν ξέρεις κάτι. Δεν μας τους φέρουν οι Αμερικάνοι ούτε οι... Εγώ πραγματικά θα ήθελα να δω με ποιον τρόπο θα κυβερνούσε ο Κώστας Καραμαλής αν ήξερε ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα είναι υποψήφιος. Απλά τα πράγματα. Θα ήθελα να το δω αυτό το πράγμα. Θα ήθελα να δω τη συμπεριφορά του ως κυβερνήτης της χώρας μας, του Γιώργου Παπανδρέου, αν ήξερε ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα είναι υποψήφιος, διότι το απαγορεύουν οι ελληνικοί νόμοι. Απλά τα πράγματα. Επιτέλους, ας καταλάβουμε ότι δεν χρειαζόμαστε ηγέτες εξαρτώμενους από τις επόμενες κάλπες. Δεν τους χρειαζόμαστε. Διότι ο πολιτικός φόβος, το πολιτικό ρίσκο, το οποίο δεν το παίρνουν το πολιτικό ρίσκο,
Έτσι. Δεν τους αφήνουν να το πάρουν το πολιτικό ρίσκο. Και σαν άνθρωποι είναι ανασφαλείς. Και σαν άνθρωποι δεν το παίρνουν το πολιτικό ρίσκο. Τους φρενάρει σε τέτοιο βαθμό που εκεί που λένε να κάνουν καλό, τελικά κάνουν κακό. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν. Δεν χρειαζόμαστε τέτοιους ηγέτες. Χρειαζόμαστε ηγέτες οι οποίοι να είναι τελείως απεξαρτημένοι από τις επόμενες εκλογές. Δεν χρειαζόμαστε πλέον τέτοιους ηγέτες, Δημήτρη. Δηλαδή, τέρμα η εξάρτηση της επόμενης κάλπης. Θα πρέπει η επόμενη κάλπη να αφορά άλλους, όχι τον κυβερνήτη μας, όχι το κυβερνητικό επιτελείο μας, όχι το Υπουργικό Συμβούλιο μας. Έλεος δηλαδή. Έλεος δηλαδή. Ας πάρει κάποια στιγμή κάποιος μία σοβαρή απόφαση να κάνει κάτι για αυτή τη χώρα. Και δυστυχώς η ανασφάλειά τους ανεβαίνει, γιατί δυστυχώς η θητεία τους πλέον σπάνια ξεπερνάει τα 2,5-3 χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή, ενώ είναι 4 αυτά που προβλέπονται, οι τετραετίες στην Ελλάδα δεν ολοκληρώνονται. Τουλάχιστον από το 2004 και βλέπω και δύσκολα θα ακολουθήσουν κι άλλες. Δεν έχουμε δύο ολοκληρωμένες τετραετίες. Κάθε 2,5-3 χρόνια έχουμε εκλογές. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν σμικρύνει τον χρόνο της θητείας τους ή της παραμονής τους στην όποια καρέκλα τους. Και επειδή και εσύ γνωρίζεις πάρα πολλούς βουλευτές και εγώ έχω δουλέψει με πάρα πολλούς από αυτούς, γενικότερα πολιτικούς, σε πληροφορώ ότι, και επειδή και η δικιά μου δουλειά είναι λίγο ιδιαίτερη, δεν είναι εύκολο να πας σε έναν πολιτικό, βουλευτή, υποψήφιο δήμαρχο ή οτιδήποτε, και να του πεις, ξέρεις, ίσως δεν εκλέγεσαι. Του προκαλείς τεράστιο πρόβλημα. Μπορεί να του λες την αλήθεια. Γιατί προφανώς θέλεις να τον προειδοποιήσεις mm-hmm. ότι πρέπει να αλλάξεις ρότα ή ότι αυτά που κάνεις είναι λάθος ή πρέπει να κάνεις άλλα πράγματα για να κερδίσεις το κοινό σου. Θέλω να πω όμως, ευτυχώς ή δυστυχώς, οι βουλευτές έχουν γίνει μια ιδιαίτερη κάστα ανθρώπων με πάρα πολλές ανασφάλειες, με πάρα πολλά κεκτημένα, και φοβούνται τώρα ότι αν χάσουν ακόμα και ένα ελάχιστο κεκτημένο, ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως ντόμινο να τα χάσουν όλα. Έτσι είναι. Τι είπε ο κύριος Δρούτσας, υπουργός εξωτερικών? Φοβούνται να πούν την άποψή τους, Δημήτρη. Διότι δεν θα είναι στο ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές. Έχουμε και αυτό ότι τα κόμματά μας είναι αρχηγοκεντρικά, αυτό είναι αλήθεια. Μα έτσι είναι. Οπότε λειτουργεί πλην του ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως που έχει κάποιο άλλο τρόπο λειτουργίας. Ναι, έχει μαγιάσει η γλώσσα του Χρήστου του Αλβανού να λέει ένα ψηφοδέλτιο κρατικό μέσα όλοι εκεί, όσοι θέλουν να είναι υποψήφοι και όσους θέλει ο λαός να είναι υποψήφοι, να μπαίνουν όλοι εκεί. Ας βγει το κόμμα να στηρίξει από το ψηφοδέλτιο 5. Ας το στηρίξει εκεί, αλλά να είναι σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Να μην φοβάται ο άλλος να πει την άποψή του στη Βουλή. Έλα, ορίστε. Θα σου θυμίσω, σήμερα γίνεται ένας πανικός και στο ίντερνετ ειδικά. Mm. Είπε ο κύριος Δρούτσας, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος είναι διορισμένος, δεν έχει εκλεγεί βουλευτής, έχει διοριστεί από τον Πρωθυπουργό ως Υπουργός Εξωτερικών. Είπε ότι προτείνω. Δεν θα ήταν μια κακή ιδέα, εν πάση περιπτώσει, οι βουλευτές να έχουν μέχρι 2 θητείες. Να κάνουν ένα διάλειμμα και ή να πάνε σπίτι τους, ή αν μετά το διάλειμμα θελήσουν μετά από 4 χρόνια να ξανά επανακάμψουν, να μπορούν να είναι ξανά υποψήφοι. Αλλά να κάνουν ένα διάλειμμα για να μην γίνονται καθεστώς. Και επίσης είπε ότι δεν μπορεί οι βουλευτές και οι υπουργοί κάθε φορά που προσέρχονται στην Βουλή με τα αυτοκίνητά τους, τα βουλευτικά ή τα υπουργικά, να σταματάει η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας για να μπουν 300 άνθρωποι μέσα στο κοινοβούλιο. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό δημιουργεί κυκλοφοριακή συμφόρηση. Να χρησιμοποιούν το μετρό δηλαδή. Να μην έρχονται, εν πάση περιπτώσει, όπως και επειδή ο κύριος Δρούτσας είναι αυστριακο-γερμανομαθής τέλος πάντων, έχει μια άλλη εικόνα για την πολιτική εκεί πέρα και λειτουργούν εκεί οι βουλευτές εντελώς διαφορετικά από ότι εδώ. Mm-hmm. Εδώ πρέπει να είναι κάτι σαν προύχοντες, δεν ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε. Θεοί, ας πούμε, άνθρωποι. Από το διάστημα, ας πούμε, είναι καρδινάλοι. Λοιπόν, και επειδή τα είπε αυτά ένας ο οποίος δεν είναι βουλευτής κανονικός, mm-hmm. ο κύριος Δρούτσας δηλαδή, από τις προτάσεις με τις οποίες θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε όλοι, έτσι. Mm-hmm. Δεν κακό 4 χρόνια και 4-8 και μετά να κάνεις ένα διάλειμμα, από το να εκλέγεσαι από το 1945 βουλευτής. Mm-hmm. Παράδειγμα, ο Χατζηγάκης στα Τρίκαλα, δεν ξέρω, 30 χρόνια βουλευτής. Γιατί? 30 χρόνια βουλευτής. Έχεις στήσει ένα μηχανισμό. Ο οποίος ουσιαστικά υπάρχει εκεί για να σε βγάζει και να σε ξαναβγάζει βουλευτή. Με ό,τι αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πληρώνεται. Από ανθρώπους οι οποίοι διορίστηκαν από σένα, μπλα 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 μπλα, τώρα μην τα. Εκμαυλισμός γενικότερα. Ακριβώς. Και επειδή το είπε αυτό ο κύριος Δρούτσας σήμερα, άμα δεις τα μπλοκ τι γίνεται, το μισό Πασόκ τον πυροβολεί. Τον υπουργό του Πασόκ. Που λέει, τι, ποιος αυτός που δεν έχει πάρει ένα σταυρό στη ζωή του. Παράδειγμα, έτσι. Εντάξει, μπορεί να είναι, αν θέλει, το ευαίσθητο σημείο του κυρίου Δρούτσα, αλλά δεν έχει σημασία. Αν ένας πρωθυπουργός θεωρεί ότι για κάποιο αξίωμα κάποιος είναι ικανός, γιατί πρέπει να περιμένετε και καλά και τη λαϊκή εντολή? Δεν κατάλαβα δηλαδή.
Εάν δεν είναι ικανός, αν ο κύριος Βρούτσας αύριο μας ξεπουλήσει, ξέρω εγώ, στους Τούρκους, στους Σκοπιανούς, δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε. Καλά, έτσι, για τους Σκοπιανούς δεν ξέρω. Είναι, ο Βρούτσας ήταν ο τελευταίος που θα την πληρώσει. Πρώτος θα την πληρώσει ο πρωθυπουργός που τον διόρισε. Mm-hmm. Ο οποίος πρωθυπουργός που τον διόρισε θα μπορούσε να έχει διορίσει και έναν εκλεγμένο. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την επιλογή του Υπουργού Εξωτερικών, εγώ έχω να πω το εξής, ότι ο Γιώργος Παπανδρέου έκανε τόσα χρόνια Υπουργός Εξωτερικών, που σίγουρα ήξερε καλύτερα από κάθε άλλον σε αυτή την κυβέρνηση ποιον έπρεπε να βάλει. Ποιον έπρεπε να βάλει. Οπότε καλά θα κάνει ο κύριος Πρωτόπαπας να μην ανοίγει το κουτάκι του λαϊκισμού, να κάτσει στα αυγά του και να μην λέει ό,τι να είναι. Διότι ο κύριος Ρούτσας με αυτό που είπε. Μπορεί να μιλάει τα αγγλικά καλύτερα από τα ελληνικά. Τα γερμανικά σίγουρα πάντως. Τα γερμανικά σίγουρα πάντως, αλλά αυτό που είπε ήταν πολύ ελληνικό. Και πίστεψέ με ότι ήταν πολύ απλοί Έλληνες πολίτες, ενδεχομένως και κάποιοι από αυτούς να ψήφισαν τον κύριο Πρωτόπαπα, αλλά σίγουρα υιοθέτησαν αυτό που είπε ο κύριος Δρούτσας. Σίγουρα. Ορίστε. Συμφωνώ και εγώ προσωπικά έχω καλή άποψη για τον συγκεκριμένο υπουργό. Mm-hmm. Έχω μια θετική εικόνα, αν θέλεις. Και γνωρίζω, επειδή γνωρίζει πολύ καλά το εξωτερικό, μιλάει πάρα πολύ καλά τα γερμανικά. Στο χειρισμό με το Σκοπιανό, εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος. Το λέω, δεν την κρύβομαι και το ξέρεις. Με το Σκοπιανό, αγαπητέ Λάζαρε, θα είσαι ικανοποιημένος μόνο αν στα Σκόπια σηκωθεί η ελληνική σημαία. Γι' αυτό είμαι βέβαιος. Και δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι καθόλου θα κακό. Θα ήταν σωτηρία και για τα Σκόπια. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Αλλά, όχι. Ξέρεις, είναι δεν θέλω στα Σκόπια να σηκωθεί η ελληνική σημαία. Θέλω να φύγουν από εκεί τα μακεδονικά σύμβολα και να σταματήσουν να δηλώνουν ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Καλά, είναι καραγκιόζηδες. Συγγνώμη τώρα. Είναι καραγκιόζηδες αυτά τώρα. Εγώ αυτά θέλω να σταματήσω. Δηλαδή δεν θέλουμε καλά να συζητάμε. Δεν έχω εθνικιστικές βλέψεις. Έτσι, δεν έχω δηλαδή βλέψεις επεκτάσεως της χώρας μου. Εγώ θέλω να διατηρηθεί η χώρα μου όσο έχει, χωρίς να την πειράζει κανένας. Κακό είναι αυτό δηλαδή. Καθόλου κακό, απόλυτα. Όχι, δεν θέλω να δω ελληνική σημαία στα Σκόπια, Δημήτρη. Δεν είναι αυτό ο σκοπός. Χιούμορ κάνω προφανώς, αλλά επειδή ξέρω πόσο πολύ αγαπάς την Ελλάδα και την Μακεδονία. Όλοι την αγαπάνε. Όλοι την αγαπάνε. Ξέρεις το θέμα των Σκοπίων, δυστυχώς ή ευτυχώς, πόσους υπουργούς εξωτερικών γνωρίζεις. Πάρα πολλούς, έτσι δεν είναι. Πες μου ποιος έκανε τα καλύτερα και τα χειρότερα. Όλοι κάτι κάναν και τελικά τίποτα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει. Δηλαδή πρέπει να κάνει 3 βήματα πίσω τα Σκόπια αυτή τη στιγμή και δικαίως και σωστά είναι αυτό που πρέπει να το κάνει και ένα βήμα εμείς και να πάμε να βρούμε να λύξει ιστορία. Όσο αυτό δεν γίνεται, τόσο θα υπάρχει αυτή η ιστορία και θα υπάρχουν κάποια ακραία στοιχεία τα οποία αύριο σηκώνουν Μεγαλέξανδρο, μεθαύριο σηκώνουν τη Μακεδονία ως Σκοπιανή και δεν ξέρω εγώ τι και ίσως όλη την Ελλάδα. Εντάξει. Αλλά με αυτούς δεν θα ταυτιστούμε. Δεν θα ταυτιστούμε και δεν θα ασχοληθούμε καν μαζί τους. Λοιπόν, θέλω σχόλια σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις που έκαναν οι πολιτικοί αρχηγοί μετά από την σύσκεψη με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Καταρχήν, είναι ένα σχόλιο για αυτά που είπε ο πρόεδρος. Ορίστε. Ποιος πρόεδρος? Ο Κάρλος Παπούλιας. Ο Κάρλος Παπούλιας. Εγώ θα σου πω καταρχήν την πρώτη δήλωση που είδα μετά τη σύσκεψη ήταν αυτή του κυρίου Καρατζαφέρη, η οποία επέτρεψε μου. Τον άδειασε κανονικότατα ο Σαμαράς χθες. Επέτρεψε μου, ναι, να έχω την αίσθηση ότι ήταν μια. Όχι πρόχειρη, ήταν μια εσκεμμένα λάθος εικόνα που ήθελε να μεταφέρει προς τα έξω και επειδή ήταν ο πρώτος που έδωσε κάποιο είδους διαρροή, αν θέλεις, ή κάποιο είδους πληροφορία για το τι έγινε μέσα, υπερεκτιμήθηκε αυτή η δήλωση, η οποία για μένα ήταν εντελώς παραπλανητική. Εντελώς. Ήταν παραπλανητική. Τον άδειασε ο Σαμαράς κανονικότατα όμως. Τον άδειασε γιατί αναμενόμενο ήταν. Μα με συγχωρείς, δεν μιλάς σε αδαείς, ούτε μιλάς σε ανιστόρητους. Ξέρουμε πολύ καλά ο Θεμιστοκλή. Τι έγινε. Έτσι, με τον Αλκιβιάδη και τον Θεμιστοκλή, τι έγινε. Ενώσαν πράγματι τις δυνάμεις τους, αλλά νίκησαν. Δεν έδωσαν τις δυνάμεις τους για να πουλήσουν την πατρίδα τους. Έτσι. Έτσι. Μην τρελαθούμε τώρα, ορίστε. Από εκεί και πέρα. Ο Σαμαράς το απάντησε πάρα πολύ ωραία. Το απάντησε πάρα πολύ καλά. Όχι, έχει όταν κάνει. Όταν μου αρέσει κάτι, το λέω. Έχει κάνει τώρα αρκετά έξυπνες κινήσεις ο Σαμαράς και θα σου πω ότι μία από τις πολύ σωστές προτάσεις που έκανε ήταν έλα να τα βρούμε στη φορολογία που είπε στον Παπανδρέου. Εμείς οι δύο να συνενέσουμε για τη φορολογία και πάμε να διαπραγματευτούμε.